Στο μεταξύ, να δούμε και τι γίνεται με τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας που παρακολουθούν, Αντώνη, με αγωνία και αυτοσυγκράτηση όμως προς στιγμήν τουλάχιστον τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα. Ναι, προφανώς ακολούθησαν και τη συμβουλή της κυρίας Ακελαροπούλου που βρέθηκε στο συντονιστικό κέντρο πριν από λίγο και ζήτησε αυτοσυγκράτηση και ενότητα, στέλνοντας ένα μήνυμα στα πολιτικά κόμματα. Χαμηλούς τόνους από τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως δεν είναι τώρα η ώρα απόδοσης ευθυνών. Πιο επικριτική η κυρία Γεννηματάκη, ο κύριος Κουτσούμπας. Μάλιστα, ο κύριος Κουτσούμπας έβαλε 0 στην κυβέρνηση στη διαχείριση της κρίσης. Μάλιστα, να ακούσουμε αποσπάσματα από τις δηλώσεις. Ευχαριστώ. Αυτές τις κρίσιμες ώρες, η σκέψη και η στήριξή μας είναι στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν και κινδυνεύουν. Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους πυροσβέστες, στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις και στους εθελοντές που με απαράμιλη αυταπάρνηση ορθώνουν το τείχος της προστασίας μας. Απέναντι στη φωτιά, είμαστε όλοι ευάλωτοι. Πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, μεγάλα και μικρά. Τώρα όμως, πρέπει να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση και ενότητα. Προέχει ο τόπος μας. Μια ιστορικών διαστάσεων καταστροφή συντελείται μπροστά στα μάτια μας. Άνθρωποι κινδυνεύουν, δάση, σπίτια και επιχειρήσεις, οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής παραδίδονται στη μανία της φωτιάς. Η κλιματική αλλαγή είναι η βασική αιτία. Είναι εδώ ως καταστροφική συνθήκη, αλλά όχι ως δικαιολογία. Απαιτεί περίσκεψη και νέες προσεγγίσεις η αντιμετώπιση της. Αλλά κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρύβεται πίσω της. Τούτε στις κρίσιμες, τραγικές στιγμές, η θλίψη και η οργή δικαιολογημένα διαπερνούν τα συναισθήματα όλων μας. Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες για αυτό που ζούμε. Δεν είναι όμως τώρα η ώρα της απόδοσής τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα και μόνο πρόταγμα. Να συμβάλλουμε όλοι με κάθε δυνατό τρόπο για να μπει ένα τέλος στο δράμα της φωτιάς. Τώρα είναι η ώρα της μάχης και της αλληλεγγύης. Είναι η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις. Να στηρίξουμε όλοι τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που με κόπο και κίνδυνο τη ζωή τους παλεύουν με τις φλόγες. Να στηρίξουμε όμως κυρίως όσους δοκιμάζονται τούτη την ώρα πιο σκληρά. Όσους είδαν μέσα σε λίγα λεπτά να χάνονται οι περιουσίες και οι κόποι μιας ζωής. Αυτό προέχει σήμερα. Και αύριο εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε τα πώς, τα γιατί και τα πρέπει. Σας καλώ όλες και όλους τούτη την κρίσιμη ώρα να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή τη μάχη. Και δεσμεύομαι, όταν με το καλό νικήσουμε τις φλόγες και βρεθούμε αντιμέτωποι με την ανάγκη να υπουλώσουμε τις πληγές, θα είμαστε εδώ. Τίποτα και κανένας δεν θα ξεχαστεί. Τώρα είναι ώρα μάχης, που δίνουν αξιέπαινα και φιλότιμα με όλες τους τις δυνάμεις, πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές, οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Έχουν την πλήρη στήριξή μας. Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τις ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά σταματήσει τις δικαιολογίες. Γνώριζαν ότι έρχονται οι δυσκολίες και δεν είχαν ούτε μέτρα πρόληψης, ούτε σχέδιο αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση τους. Προτεραιότητα πράγματι είναι η ανθρώπινη ζωή, αλλά η ευθύνη της πολιτείας δεν σταματά στην εκένωση των περιοχών. Η κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν 0 και στην πρόληψη για το ότι δεν προετοίμασαν όλη αυτή την κατάσταση και ήταν ανέτοιμοι, χωρίς μέσα διάσωσης, χωρίς προσωπικό, χωρίς σχέδιο, αλλά και στην αντιμετώπιση αποδείχτηκαν πάλι όλη η ανικανότητα, το έσχος του κρατικού μηχανισμού και των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Είδαμε τις τοποθετήσεις, κυρίες και κύριοι, των πολιτικών αρχηγών και της Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία έσπευσε σήμερα και στο συντονιστικό κέντρο στο Χαλάνδρη.